Χαίρετε φίλες και φίλοι, πρεμιέρα σήμερα για την Master League. Και εδώ Harlems και Gladiators είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, στην δεύτερη κατηγορία του μπασκετάκι. Όλα έτοιμα για το Jabol, το οποίο θα βγάλει νικητές τους σημερινούς φιλοξενούμενους. Gladiators είναι στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Πάμε να δούμε πεντάδες, Κάντιος, Κοψιδάς, Μότσιος, Γιάμος και Τριγωνόπουλος για τους Harlems. Ενώ από την άλλη έχουμε, ενώ είναι τεστ από το τρίποντο του Τσακίρι, από την άλλη για τους Gladiators έχουμε Τσακίρι, Λυσιθρόνη, Ντάγκα, Πρίτσο και Ψαράκη στην πρώτη πεντάδα του παιχνιδιού. Κοψιδάς, καστήπασε για τον Μότσιο, ο οποίος βρήκε την πάσα έξω, τρίποντο άστοχο από τον Κάτζιο. Επιθετικό rebound όμως και καλάθι του Κοψιδά, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0, πρώτο καλάθι στην αναμέτρηση. Είναι για τους Harlems. Ντάγκας, μπάλα στον Φρίτσο, θα πάρει το σούτ τριών πόντων, άστοχο και αυτό. Για δύο άστοχα τρίποντα ξεκινούν οι Gladiators. Συνδυασμός τώρα, στρέφει η άμυνα των φιλοξενούμενων. Έχουμε σφύριγμα για φάουλ, το έχει κάνει ο Ψαράκης. Τέσσερα μηδέν το σκορ, έπειτα και από τους δύο αστοχές βολές. Τσακίρης στον Ψαράκη, ο οποίος με το δεξί θα τελειώσει καλά τη φάση για το 4-2. Μπουρλός. Μπάλα στον Σιάμο και από εκεί στον Κοψιδά. Νωρίτερα το έβαλε από εκείνο το σημείο, τώρα το έχασε. Πίεση ψηλά από τον Κάτζιο χωρίς φάουλ. Λοιπόν, το άστοχο από τους Gladiators, το επιθετικό rebound του Ψαράκη, αλλά δεν θα έρθει το καλάθι στην δεύτερη ευκαιρία. Σιάμος. Πάει μόνος του, αστοχή στο lay-up, μαζεύει ο Ψαράκης. Θα γίνει όμως το λάθος κλέψιμο του Σιάμου και κερδίζει το φάουλ. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη βολή, θα τη βάλει. 5-2. Ο Κύρης πήρε το σουτ, το έχασε. Ουλός αφήνει τον Σιάμο, φεύγει μπροστά εκείνος. Πάσα του δεν πέρασε. Ο Κύρης. Και απέναντι τον Ντάγκα, νέο τρίποντο για τους Gladiators μέσα αυτή τη φορά. Θα έρθει και η ισοφάριση με την τρίποντη εκτέλεση του Ντάγκα, ο οποίος θα γράψει το 5-5. Βουλός στο Κοψιδά για δύο πόντους στο σούτ, αλλά άστοχο. Δεν μπόρεσε να βρει σούτ στη συνέχεια ο Μόσιος, καθώς του φύγει μπάλα από τα χέρια. Κύρις από το πλάι το σουτ δύο πόντων, άστοχο όμως από τον Μισηφρόνη. Βλός πέρασε, του έκανε το φάουλ ο Ντάγκας.
τριτομαδικό για τους Gladiators. Κάνει ένα φόλ μέχρι στιγμής από την πλευρά των Harlems. Σιάμος πέρασε και άφησε και την μπάλα στο καλάθι. 7-5. Λαγκάς την έξω τον Τσακίρι. Για δύο πόντους είναι το σουτ τελικά και εύκολα από τον Μισηχρόνη. 7-7. Πατούσε την γραμμή ο παίκτης των Gladiators, ενώ διανύσαμε το πρώτο τετράλεπτο της αναμέτρησης. Κοψιδάς πήρα τον Σιάμο και εκτέλεσε. Αστόχησε, μάζεψε ο Τρίτσος. Συλλήπασα του Τσακίρι. Βρήκε τον Μισηχρόνη, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει κάποια εκτέλεση εκεί από κοντά. Δαγκάς. Πάσα δεν ήταν και τόσο καλή για τον Μισηχρόνη, ο οποίος δεν είχε προλάβει να πάρει θέση για να υποδοχθεί την μπάλα. Σιάμος γυρίζει, κλείστηκε από τρεις. Μπουρλός είναι μόνος του, πήρε το τρίποντο, αστόχησε. Μάχης για το rebound, τελικά η κατοχή είναι για τους Harlem. Έγινε το κλέψιμο. Τσακίρης θέλει να περάσει, δεν του το επιτρέπει ο Κάτσος, ο οποίος κλείστησε όμως και δεν ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Δαγκάς θα το πάρει το σουτ και το βάζει και πάλι ο ίδιος εκτελεί τους από τα 6.75 για το 7-10. Δεύτερο τρίποδο του Δαγκάς στο μάτς. Σιάμος πάει στα δεξιά, πέφτει πάνω στον Σπρίτσο. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Harlem. Ανεβαίνει ο Τσακίρης και αφήνει τους αντιπάλους του με διαθέσιμα 5 δευτερόλεπτα. Μπάλα πάει στον Κοψιδά, αλλά γίνεται το κλέψιμο. Καλή αντίδραση εδώ από την άμυνα των φιλοξενούμενων. Τσακίρης πάει μόνος του. Έχει γίνει το φάουλ από τον Μπουρλό, ο οποίος διαφωνεί. Τσακίρης είναι στη γραμμή. Θα βάλει την πρώτη βόλη. 7-11. Βάζει και τη δεύτερη. 7-12. Δύο αλλαγές τώρα για τους Harlems στο μάτς. Δαμίγος και Σταυρόπουλος. Δάκας μένει ψηλά για να πιέσει το κατέβασμα της μπάλας. Βουλός κάνει τις τρίπλες, θα χάσει τελικά. Νέο λάθος από τους Harlem. Πήρε και εκτέλεσε, αλλά δεν το έβαλε ο Μισηχρόνης. Θετικό rebound για τους φιλοξενούμενους. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του Τσακίρη. Έδαφος ο Τσακίρης. Κερδισμένο φαουλ. Και έχουμε βολές τώρα για τους φιλοξενούμενους. Και πάλι ο Τσακίρης, ο οποίος νωρίτερα ευθύχθηκε και στις δύο προσπάθειες. Τώρα την πρώτη, 7-13. Μέσα και η δεύτερη, 7-14. Τρία και 55 ακόμα για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Συν 7 για τους Gladiators του σκορ. Αμίγος στο Σταυρόπουλο. Νέο στήριγμα. Το φαουλ έχει γίνει από τον Γκαλά.
σειρά των Χάραλεμς τώρα να πάνε στη γραμμή για συγκεκριμένα του Σταυροπουλού. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και τη δεύτερη. Σταυρόπουλος προσπάθεια εκεί για το καλάθι. Από κοντά ο Κοψιδάς θα κοπεί. Η μπάλα όμως παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Σταυρόπουλος έχει βρεθεί κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Διεκδικεί την μπάλα με τον Πρίτσο. Έχουμε Βελάκι. Χαρλέμς. Δείχνει το Βελάκι. Ο Αμίγος τώρα πήγε στην επαναφορά για να βάλει μέσα την μπάλα. Ούτε τώρα όμως θα φτάσει μπάλα στον Σταυρόπουλο. Ένα ακόμα λάθος από τα πολλά που έχουν κάνει Χάλεμ σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ενώ έχουμε και το τρίτο ομαδικό τώρα των γηπεδούχων. Σακύρης. Μισή χρόνη σπήρε. Σειρά του Σταυρόπουλου να κάνει το κλέψιμο. Σιάμος πήρε τα βήματα, δεν έβαλε το καλάθι. Επιμένει όμως και κερδίζει και πάλι την κατοχή. Αμίγος θα το πάρει το σουτ. Άστοχο όμως. Και έσωσε και την κατοχή ο Πρίτσος. Σακύρης παίζει εκεί ο πολύ πάσα του με τον Καλά. Ο οποίος βρέθηκε ανενόχλητο στην καρδιά της αντίπαλης ρακέτας, 7-16. Είναι 9 πλέον για τους Gladiators. Οι γηπεδούχοι έχουν πετύχει καλάθι από το 7-5 του Σιάμου. Τώρα ο ίδιος θα σκοράρει μετά από ώρα για το 9-16. Σιάμος και ο Κοψιδάς έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής μόνο για τους Harlem. Συνεργασία εδώ Τσακίρη και Καλά. Έχουμε πόδι όμως, ενώ έχουμε και αλλαγή. Ο Σιάμος θα καθίσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσεις. Στην θέση του ο Τριγωνόπουλος. Καλάς. Πέρασε η πάσα, δεν έρθει το Καλάς εδώ μισή χρόνο. Λαμίγος, άφησε στον Σταυρόπουλο, τελείωσε και είναι καλά τη φάση. Για το 11-16. Τελευταίο δίλεπτο στο πρώτο δεκάλεπτο. Πρίτσος κράτησε παρά την παρέμβαση του Κοψιδά. Μπαλά έξω, Τζακίρη στέκεται, εκτελεί για τρεις. Ακόμα ένα τρίποδο για την Gladiators, 11-19. Ο Τζακίρης είναι αυτός που εκτελεί έξω αυτή τη φορά. Μετά τον Τάγκα, ακόμα ένας παίκτης των Gladiators, ο οποίος βρίσκει σκορ πίσω από τα 6-75. Σταυρόπουλος. Είναι προς τα μέσα, Τριγωνόπουλος, υπάρχει στήριγμα για φάουλ. Έχουμε δύο βολές για τον παίκτη των Χάρλεμ. Βαταλίδης τώρα στο μάτι του Gladiators, ενώ και ο Λαδάς πατάει παρκέ. Έξω η πρώτη βολή από τον Τριγωνόπουλο. Να πω πως συμπληρώθηκαν και τα ομαδικά από την πλευρά των φιλοξενούμενων. Από την άλλη Χάρλεμς έχουν ακόμα ένα φόλ να δώσουν. Μέσα η δεύτερη. Okay. 12-19. Και Νάνος στο μάτς για τους φιλοξενούμενους, αυτός κατεβάζει τώρα. Αυτός ισορροπία στο σούτ, δύσκολη προσπάθεια, αλλά έχουμε επιθετικό rebound για τους Gladiators. Τσακίρης τώρα, μετά τα δυο και ο Μπουρλός θα σηκωθεί και θα σημαδέψει σωστά, 12-21. Τελευταία 53 δευτερόλεπτα στην πρώτη περίοδο. Αμίγος
τον Κοψιδά. Δίχως δεύτερη σκέψη εκείνος θα εκτελέσει. Δεν το βάζει, μαζεύει ο Βαταλίδης και η μπάλα στον Τσακίρη. Και πάλι Βαταλίδης Νάνος. Σκαστή πάσα για τον Λαδά. Με το δεξί χέρι εκείνος δεν θα καταλήξει εντός καλαθιού η μπάλα. Μια επίθεση τώρα 23 δευτερολέπτων όλοι για τους Harlems. Αμίγκος κρατάει τώρα το χρονόμετρο στα 10 δευτερόλεπτα. Μπουρλός, αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση. Μπάλα στο σίδερο. Rebound, Τσακίρης, μακρινή πάσα. Προλαβαίνει το χρονόμετρο και σκοράρουν. Πολύ ωραία, εδώ βγήκαν στον εφηδιασμό οι Gladiators. Ο Νάνος πρόλαβε το χρονόμετρο. Στα 0,3 άφησε την μπάλα από τα χέρια του. Και έγραψε. Ξεκίνησε για το δεύτερο δεκάλεπτο μόλις, 12-23 το σκορ. Με τον Νάνο στο φινάλι της πρώτης περίοδου να προλαβαίνει να εκτελέσει πριν εκνεύσει ο χρόνος την πρώτη περίοδο και να γράφει το 12-23, να στέλνει την ομάδα του στην 11 και με αυτή τη διαφορά ξεκινάει αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Εκτέλεση μετά την προσπίση, αλλά η μπάλα πάει πάνω από τον καρνό στην προσπάθεια του Μότσου. Άνος, τον πιέζει ο Μπουρλός. Γκαλάς αφήνει έξω. Δεν χάθηκε η κατοχή. Άνος, 7 δευτερόλεπτα τώρα για τους Gladiators. Ο Λαδάς θα πάρει την εκτέλεση, το χάνει. Εκτός έχουμε κατοχή για τους Harlems. Μπουρλός πήρε το σούτ, δεν ήταν καλό όμως το σούτ του Τριγωνόπουλου. Καλάς, με δικαιοφόρο, πήρε ο Νάνος, καθαρή άμυνα από τον Μπουρλό. Αμίγος, στυλή πάσα για τον Σταυρόπουλο. Μπουρλό ζητάει και παίρνει. Από κοντά η προσπάθεια, άστοχη από τον Μότσιο. Και πάλι όμως η μπάλα στους μπλε. Μότσιος αφήνει έξω. Μπουρλός περνάει, στέκεται, πατάει γερά και εκτελεί 14-23. Νάνος, ναι. Τρίποδο τώρα για τους Gladiators. Θα φέρει τους τρεις πόντους ο Βαταλίδης. Μότσιος. Νανίγος. Για δύο. Δεν καταλήγει μέσα η μπάλα. Παρότι αναπαιδίσει δύο φορές Στεφάνη. Λίδη στα δεξιά. Θέλει να παίξει τον Λαδά. Κόκκινο σπάτησε γραμμή. Μπουρλός οργανώνει τώρα για τους Harlems. Θα αναλάβει μόνος την εκτέλεση και το βάζει 16-23. Ο μοναδικός παίκτης που έχει σκοράρει μέχρι στιγμής στο δεύτερο δεκάλεπτο είναι ο Μπουρλός. Ενώ από την άλλη Gladiators δεν έχουν καταφέρει να βρουν σκορ στο δεύτερο δεκάλεπτο. Στο παρκέ ο παίκτης των Harlems. Μπουρλός κάθε στον πάγκο, στην θέση του πέρασε
ο Κατζιός. Σταυρόπουλος με πλάτη. Γυρίζει με το δεξί, δεν θα βάλει το καλάθι. Να νοσέψει την πάσα, προτιμάει να κατεβάσει ο ίδιος. Κόκκινος στον Νάνο, ο οποίος θα πάρει ξανά, έχει λίγο χώρο. Δεν τον εκμεταλλεύεται όμως. Χαρίζει το rebound, μπλε. Ο κόκκινος θα κάνει το foul στην συνέχεια. Μισή λεπτά στην δεύτερη περίοδο, χωρίς καλά οι Gladiators. Από την άλλη, οι Χάρλεμς έχουν βρει σκορ μόνο με τον Μπουρλό. Ένα θα γίνει και το λάθος τώρα. Πολύ ψηλή πάσα του Σταυρόπουλου. Κόκκινος Πυρονάνος με πλάτη ο Γκαλάς, βέβαια για τα φαινετική κόντρα σε δύο. Υπάρχει διαφώνια ανάμεσα στους δύο διαιτητές, τελικά η μπάλα είναι για τους Χάρλεμς. Δυσκολεύτηκε να πάρει ο Σταυρόπουλος, η μπάλα και πάλι στον Δαμίγο, που θα εκτελέσει για τρεις, αδύναμο το σούτ. Παταλίδης άφησε στον Γαλάκη, από εκεί μπάλα στον Κόκκινο. Τρίποντο έστοχο από τον Λαδά, 16-26. Ξυπνούν από την Αδράνεια, την Gladiators στο δεύτερο δεκάλεπτο. Χρειάστηκαν 4,5 λεπτά για να σκοράρουν. Να δώσε βάλε τέλος σε αυτή την αφλογιστία. Κάτζιος, πολύ κακό το σουτ. Νάνος πέρασε. Τώρα ρίχνει ταχύτητα. Ταμπλό Λαδάς, δεν το έκανε το χατήρι πάλι να καταλήξει εντός καλαθιού. Αμίγος σταματάει και αφήνει στον Σταυρόπουλο, του δίνει ξανά εκείνος. Μότσιος με πλάτη, θέλησε να γυρίσει, δεν τα κατάφερε. Αμίγος τώρα πάει προς τα μέσα, πίσω από το καλάθι πήγε να εκτελέσει. Τελικά κέρδισε το φάουλ. Και είναι χαμηλά το φάουλ, το οποίο είναι και το τρίτο των Gladiators. Παίρνει το screen. Εκτέλεση του Μότσου από κοντά. Βγήκε η άμυνα. 4-23 ακόμα για την λήξη του πρώτου ημιχρονού. 16-26 το score, στην 10 για τους Gladiators. Γαλάς θα αποφύγει κανονικά από τον Δαμιγό. Είναι το δεύτερο του πρώτου φάουλ. Καλά στη γραμμή. Έξω η πρώτη βολή. Χάνει και τη δεύτερη. Δεν πήραν κάτι από αυτό το ζευγάρι των βολών οι Gladiators. Παραμένει το 16-26. Αμίγος, πολύ ωραία πάσα του για τον Σταυρόπουλο. Τελευταίος ακούμπησε ο Γκαλάς. Έχουμε και διακόπη τώρα για time out. Οπότε έψερσαν μετά τη διακόπη του time out. Θα λέμε στην επίθεση. Εσιά μου. Θα φαινήσουν υποψηδά.
Κατάλαβε την πάσα ο κόκκινος, ο οποίος θα κάνει το κλέψιμο. Θα πάρει και το τρίποντο. Επέλεξε να πάει σε μια γρήγορη εκτέλεση πίσω από την γραμμή του τρυπότου. Δεν του βγήκε όμως. Φαουλ τώρα του Βαταλίδη. Επάνω στον Σιάμο. Μια επίθεση γηπεδούχη. Σιάμος οργανώνει. Τριγωνόπουλος γυρίζει. Αδύναμο τελείωμα. Πιέσε και στην συνέχεια. Τζακίρης. Φανεί ξανά ο Τζακίρης. Στη γωνία είναι ο κόκκινος, βήμα πίσω από τον Τζακίρη για να εκτελέσει για τρεις. Θα πει το καλάθι, τελευταίο τρίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Γιάμος, φεύγει μπροστά. Ροκοψιδάς, ο οποίος έχει μπει και πάλι στο παιχνίδι και κάνει αυτή την παρουσία του, 18-26. Κόκκινος. Βαταλίδης του ζητάει ξανά ο κόκκινος. Δυσκολεύεται εκεί που από την πίεση του Σιάμου. Τζακίρης. Τρίποντο τώρα του Λαδά. Ούτε τώρα θα έρθει λύση πίσω από το, από τα 75 για τους Gladiators. Σιάμος κλείστηκε. Έχουμε πόδι. Ντάγκας, Μεσηχρόνης και Πρίτσος επιστρέφουν στο μάτς για τους Gladiators. Τριγωνόπουλος στον Σιάμο. Σταυρόπουλος παίζει με πλάτη. Σου τριών ποντών τώρα από τον Κάτζιο. Είναι άστοχο. Επιμέρους 6-3 στο δεύτερο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Πολύ χαμηλό το σκορ. 1.54 ακόμα για το φινάλε και τη δεύτερη περίοδου. Σου του Πρίτσου, αστοχός και αυτός. Η αστοχία συνεχίζεται και από τις δύο πλευρές. Ζήτησε ο Πρίτσος και πήρε. Ο Κάτσιος, με συγχωρείτε. Κοψιδάς κάνει το βήμα πίσω και θα καταλήξει το καλάθι μπάλα. Και πάλι ο Κοψιδάς δεν είναι τη λύση. Με σουτ μέσης απόστασης, το οποίο είναι για το αγαπημένο του. 20-26, Πρίτσος δεν θα απαντήσει. Μεσηχρόνης ακολούθησε τη φάση και πρόκειται το καλάθι στην συνέχεια. 20-28. Σιάμος έχει την επιλογή, θέλει να παίξει με τον Σταυρόπουλο. Δύσκολα όμως να περάσει εκεί η μπάλα. Σιάμος και πάλι ξεμαρκάρεται ωραία, αλλά δεν θα πει την μπάλα στο καλάθι. Ενώ τελείωσε και χρόνο της επίθεσης χωρίς να κουμπίσει στο Στεφάνι μπάλα. Έχουμε έναν παίχτη των Gladiators τώρα στο παρκέ. Είναι ο Ψαράκης. Θα σηκωθεί με την βοήθεια των συμπαικτών του. Ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Θα καθίσει τον πάγκο για να περάσει πέσει του ο Γκαλάς. Το γόνατο του δείχνει να πιάνει, τώρα του βάζουμε και λίγο ψυχτικό. Θα ελπίσουμε να είναι κάτι το άσημαντο. Φάουλ τώρα από τον Σταυρόπουλο. Είναι μόλις το δεύτερο και τους Χάρλεμς έχουν ακόμα δύο να δώσουν. Τάγκας. Μισή χρόνια θα πάρει και θα εκτελέσει για τρεις. 20-31. Και πάλι διαφορά σε διψήφιο. Κάτζιος στον Κοψιδά.
Γιάμος πέρασε από την πίεση του μισηχρόνου, του έκανε το φόλιο εκείνο σου και συμπληρώθηκαν και 5 ομαδικά. Βόλες για τον Τσιάμο, ενώ είναι και το δεύτερο φάουλ του μισηχρόνου στο μάτς. 18,5 ακόμα για το φινάλι του πρώτου μηχρονού. Έξω η πρώτη βόλη από τον Τσιάμο. Κάνει και τη δεύτερη εκείνος, αλλά η μπάλα πάει στημένη ξανά στα χέρια του. Μια δευτερόλεπτα για την επίθεση των Χάρλεμ. Κατζίος αφήνει στον Σταυρόπουλο, εκτελεί εκείνος, θα μπει το καλάθι. Σιάμος εκεί με ένα περίεργο τρόπο μπόρεσε να αφήσει την μπάλα εντός καλαθιού. Ενώ έπεφτει και στο παρκέ. Το σύνδεο 31 λοιπόν, αυτό είναι και το σκορ. Έπειτα από το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Βγήκαμε μόλις και στο 30 λεπτό του μάτς. 22-31 το σκορ υπέρ των Gladiators. Μούτσιος φινεί έξω. Τρίποντο έστωχο από τον Βαμίγο. 25-31. Έχει απάντηση αλλά με δίποντο από τους φιλοξενούμενους. Το 25-33. Σιάμος. Αμίγος στον Κοψιδά. Θα εκτελέσει για 3. Δεν θα έρθει το δεύτερο τρίποδο των Χάρλεμς. Αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, το τρίποδο του Αμίγου νωρίτερα είναι και το πρώτο τρίποδο των Χάρλεμς στην αναμέτρηση. Έγινε ένα θεματάκι με την κάμερα νωρίτερα, τώρα λύθηκε. Το σκορ στο 26-35. Ντάγκας, πάνω το Δαμίγος. Βγήκε ο Τσακίδης για να εκτελέσει για 3. Δεν το βάζει. Σφαλιάρα από τον μισηχρόνο στην μπάλα, αλλά εκείνη θα καταλήξει στον Δαμίγο. Τι κάνει προς στιγμή. Τώρα πέφτει πάνω του ο Ντάγκας. Βουλός πήρε. Και πάλι Δαμίγος. Κοψιδάς. Έχει πάνω τον Πρίτσο. 9 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Χάρλεμ. Σκύλης, η μπάλα Στεφάνη. Δεν έκανε το χατήρι στον Τσιάμο. Μισηχρόνης. Μπρίτσος πήρε το τρίποντο, δεν πήγε κανένα πάνω του. Μισηχρόνης στο επιθετικό rebound και στο κερδισμένο φάουλ στην συνέχεια από τον Τσιάμο, ο οποίος παραδέχεται. Μπρίτσος. Μισηχρόνης παίρνει και εκτελεί αμέσως. Έρβολη προσπάθειά του, 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Gladiators. Κακίρης. Έχει πάνω το Μπουρλός. Και υπάρχει σφαίρμα για φάουλ στα 2 δευτερόλεπτα. Είναι και το δεύτερο ομαδικό αυτό των Χάρλεμς. Καλά σπήρε. Έβαλε στην πλάτη του τον Μότσιο. Δεν μπόρεσε να τον μαρκάρει ο αντίπαλος του. 27-37 πλέον. Σιάμος. Προσπείται. Είναι στον Μπουρλό. Κάνει ένα βήμα στο πλάι εκείνος και εκτελεί.
χωρίς τυχή το σούτ του. Τσακίρης κατεβάζει τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κρατάει. Θέλει να περάσει από τον Μπουρλό. Εκείνος θα χτυπήσει την μπάλα και θα κάνει το κλέψιμο. Τώρα η μπάλα στα δικά του χέρια. Κάνει την αντίπαλη ρακέτα, αλλά του φεύγει η μπάλα από τα χέρια την ώρα που πήγε να σηκωθεί για να κάνει το lay-up. Θα βάζει με τον εαυτό του παίξει τον Χάρλεμς για την ευκαιρία που έχασε. Ντάγκας. Και τους αφήνει στον μισή χρόνο. Εκείνος παίζει με τον Γκαλά. Γκαλά σποστάρει, γυρίζει, πάει στο fade away, αλλά είναι άστοχο το shoot. 5.55 ακόμα στη λίγη περίοδο. Το σκορ στο 27-37 υπέρ των Gladiators. Διψήφια διαφορά ακόμα, όμως δεν θα μείνει για πολύ εκεί, καθώς ο Μότσης θα μειώσει σε 29-37. Βρίτσος στα αριστερά. Γκαλάς τον Τσακίρη. Με 5 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Gladiators. Δύσκολη προσπάθεια του Τσακίρη. Βρίτσος επιθετικό rebound. Τρίποδο του μισηχρόνη, αστοχή. Μότσες καθαρίζει. Και όμως δεν μπορείς να πρέπει στα μέσα. Αφήνει στον Δαμίγο. Ο Ψιδάς. Θα το πάρει το σουτ και θα το βάλει. 31-37. Η διαφορά πλέον μειώνεται στους 6 πόντους. Συγχρόνης. Την κατάλαβε ο Κοψίδας. Άπλωσε το χέρι του και έκλεψε. Θα μην κοσάψει τον Κοψίδα. Εκείνος γύρισε ωραία. Βρήκε τον χώρο για να εκτελέσει από κοντά. 33-37. Διαχειρός Κοψιδά, οι Χάρλεμς βγάζουν αντίδραση και φτάνουν πλέον στο μείον 4 με τους Gladiators να καλούν σε time out. Στρέφουν μετά το time out των Gladiators, οι οποίοι βλέπουν τους Χάρλεμς να πλησιάζουν στους 4 πόντους πλέον. 33-37 με ένα μικρό σερί 6-0. Οι γηπέδουχοι έριξαν την απόσταση. Τσακίρης. Ρίτσος στον Γκαλά. Θα στοχοτώσουν τους δύο πόντων. Ο Ψιδάς πήρε ευκαιρία για τους μπλε να μεγαλώσουν το σερί τους και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο. Πέρασε η πάση στον Μότσιο. Πήρησε σε λάφος τον Γκαλάς. Και ο Μότσιος εκτελεί για το 35-37 πλέον. Στο δίποδο το μάτς. Πέταξε την πάρα από τα χέρια του μισηχρόνη. Στο μάτι τώρα ο Λαδάς για τους φιλοξενούμενους. Παίρνει τη θέση του Πρίτσου. Τσακίρης πάει από τα δεξιά με φόρα προς τα μέσα. Κερδισμένο φαουλ το έχει κάνει ο Σιάμος. Είναι και το τρίτο δικό του. Όπως και τρίτο ομαδικό των Χάρλεμ στο τρίτο δεκάλεπτο. Τσακίρης ευσοχή στην πρώτη, 35-38 και δίνει μια ανάσα στην ομάδα του. Χάνει τη δεύτερη. Αμίγος. Εξαιρετική ασίστ από τον Σιάμο και ο Κοψιδάς τον δείχνει καθώς του έδωσε μισό καλάθι. 37-38. Ντάγκας. Παίζει με τον Γκαλά. Προσπάθησε και κοντά μπροστά από τον Σιάμο να πετύχει το καλάθι ο παίκτης των Gladiators. Δεν τα κατάφερε, τελευταίο τρίλεπτο στην τρίτη περίοδο. Μουρλός
Και πάλι ο Κοψιδάς βρίσκεται κοντά. Αυτή τη φορά θα πάρει το φάουλ, το οποίο το έκανε ο Λαβάς. Σταυρόπουλος και κάποιος επιστρέφουν στο παρκέ για τους Χάρλεμς. Μέσα η πρώτη. Είμαστε έτοιμος για την δεύτερη εκτέλεση. Θα τη χάσει το σκορ, παραμένει στην ισοπαλία 38-38. Δάγκας. Τσακίρης γυρίζει. Μπουλός έχει κάνει το φαουλ. Είναι και το τρίτο φαουλ και του Μπουλού στο μάτς. Νομίζω 3. Έχει και ο Σιάμος. Τσακίρης θα βάλει την πρώτη για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στην πλατεία το 38-39. Μέσα και η δεύτερη. 38-40, 2 και 38 ακόμα. Για το φινάλι της δεύτερης περίοδου, το μάτς επιστρέφει ο Ψαράκης από τους φιλοξενούμενους, ο οποίος νωρίτερα υπενθυμίζουμε. Και ένα προβληματάκι στο γόνατο φαίνεται πως έχει λυθεί και συνεχίζει κανονικά στο μάτς. Σιάμος και ο Σταυρόπουλος. Με δύναμη θα πετύχει και το καλάθι. 40-40. Και τώρα με την συμπληρωματική βολή μπορεί να βάλει τους Χάρλεμς μπροστά στο σκορ. Έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τελευταία φορά που βρέθηκαν μπροστά οι γηπεδούχοι ήταν στο 5-2 στην αρχή της αναμέτρησης. Όμως τώρα δεν θα περάσουν μπροστά. Ας θέσω στην βόλη ο Σταυρόπουλος. Παραμένει 40-40. Συγχρόνης πάει κατά μέτωπον. Ο ίδιος παίρνει το rebound και θα τελειώσει καλά τη φάση στην δεύτερη ευκαιρία. 40-42. Μπουρλός τον Κάτζιο. Κάνει και πάλι ο Μπουρλός. Νάνος είναι μπροστά του. Θα εκτελέσει αλλά άστοχα. Τσακίρης. Κρατάει. Ο Σταυρόπουλος τον σταματάει με φαουλ. Αλλά δεν είχε δει ότι έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά από την πλευρά των Χάρλεμς και έτσι θα τον στείλει στις βολές. Μέσα η πρώτη. Μέσα και η δεύτερη, 40-44, αλλά αυτός τώρα ο Τσακίρης. Και οι Gladiators παίρνουν και πάλι προβάδισμα 4 πόντων. Σιάμος. Κάντιος είναι στη γωνία. Θα του κάνει το χατήρι μπάλα και θα καταλήξει εντός καταφύγει. Βλέπετε για πως το σπάει ο ίδιος. 43-44. Τσακίρης. Πάνω το Σταυρόπουλος τώρα. Μισηχρόνης θέλει να απαντήσει. Έρμπολ όμως. Ακόμα μια ευκαιρία για τους Χάρλεμ να πάρουν το προβάδισμα ενώ μπήκαμε και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σιάμος. Τα χτύπασε για τον Κοψιδά, για το προσπέρασμα το οποίο θα έρθει. 45-44. Οι Χάρλεμς περνούν μπροστά, 37 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο.
Τσαχίρης για να βάλει μπροστά και πάλι την ομάδα του, όχι. Ο ίδιος όμως παίρνει την μπάλα στα χέρια του ξανά. Πάει αντίθετα από το screen. Μισηχρόνης νέο τρίποντο για τους Gladiators, σουτ αυτό. Σιάμος παίρνει 18 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Harlem, αυτό βλέπει ο Σιάμος, γι' αυτό και έχει ταχύτητα. 10 δευτερόλεπτα, 9. Σιάμος αφήνει έξω. Μπουρλό στο τρίποντο, μέσα! 48-44. Προλαβαίνει το χρόνο, όχι. Θα στοχίσει όμως ο Μισηχρόνης, 48-44 λοιπόν. Έπειτα από το πέρας και της τρίτης περίοδου. Πήγαμε και στο 4ο δεκάλεπτο με τους Harlem να βγάζουν αντίδραση στην τρίτη περίοδο και να έχουν πλέον το τιμόνι στα χέρια τους. 48-44 δείχνει τώρα ο Φωτίνος Πίνακας. Στο συν 4 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι πήραν και πάλι το προβάδισμα έπειτα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Τσαχίρης για 3, 48-47. Κάτιος. Δεν θα έρθει απάντηση από τους Harlem. Τσαχίρης πήρε. Σωμένο χέρι από τον Νάνο. Δεν ζητάει την μπάλα, θα γίνει το λάθος. Ο Τριγωνόπουλος έκλεψε. Σταυρόπουλος αφήνει στον Μπουρλό. Μπάλα τώρα στον Τριγωνόπουλο και πάλι Μπουρλός. Θέλει να πάει κοντά. Θα καταφέρει, αλλά δεν θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Τσαχίρης βλέπει αμέσως προς τον Κάτζιο, τον περνάει. Ψηλή πάσα, έφτασε στον στόχο. Ο Σταυρόπουλος το στάθησε να κλέψει. Από το τελείωμα, επιμένει όμως ο Λαδάς. Βάλα τελικά πάει έξω στον Τσαχίρη για να ενώσει το κατάσταση στην επίθεση των Gladiators. 4 δευτερόλεπτα όμως. 2-1 Τσαχίρης. Δεν είχε φύγει πάλι από τα χέρια του πριν τελειώσει ο χρόνος. Πέτουν την ευκαιρία τώρα οι Gladiators να περάσουν και πάλι μπροστά. Μπουρλός. Τριγωνόπουλος εκτελεί, αστοχή όμως. Καταλίδης. Εκτέλεση για 3 από τον Νάνο, χωρίς αποτέλεσμα. Μπουρλός κατεβάζει, οργανώνει την επίθεση των Harlem. Σάκη 45 ακόμη για το τέλος. Μότσιος. Στο Μπούγιο εκεί βρέθηκε ο Σταυρόπουλος, ο οποίος δεν μπορούσε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τσαχίρης. Δεν πήγαν σε γρήγορη επίθεση Gladiators, σήμερα στον Άνω. Βαταλίδης πιεζόμενος, θα εκτελέσει για 3. Κάτιος. Πάνω το Τσαχίρης, δεν τον αφήνει να περάσει. Μότσιος έχει 3 δευτερόλεπτα, θα αναγκαστεί να εκτελέσει για 3, καθόλου καλό όμως το σουτ. Συλληπάστα για τον Βαταλίδη, πήρε εκείνος και δέχτηκε το στοπ. Είναι κανονική η άμυνα από τον, από τον Τριγωνόπουλο, ενώ έχουμε και time out. Επιστρέψαμε μετά την διακοπή για το time-out, 6:50 για το τέλος του παιχνιδιού. Μόλις ένα καλάθι έχουμε στην τέταρτη περίοδο, αυτό το τρίποδο του
Τζακίρι, το οποίο γράψε το 48-47. Ο ίδιος έχει τώρα την μπάλα στα χέρια του. Δεν θα σκοράρει. Κάμος πήρε, έχασε για λίγο την ισορροπία του. Κάμος παίρνει το σκριν. Μότσιος. Μπάλα στα αριστερά εκεί όπου είναι ο Μπουρλός. Στα 6 δευτερόλεπτα θα εκτελέσει και θα το βάλει. 50-47. Τακίρης. Δίνει έξω τον Νάνο. Νάνο θέλει να περάσει. Χτυπάει την μπάλα ο Μπουρλός. 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Άστοχο το σουτ του Ψαράκη. Όποιος βλέπει τον Μπουρλό απέναντι. Αυτός θα πάρει και θα εκτελέσει αμέσως. Δεν το βάζει, μάχες για το rebound. Ο Σιάμος ακουμπάει τελευταίος και περνάει εκτός την μπάλα. Τρίτσος επιστρέφει στο μάτσι, έτσι Gladiators. Ηρέμια, ζητούν από τον Μπουρλό οι συμπαίκτες του. Αυτός το ρούνο ήταν πολύ βιαστική απόφαση νωρίτερα στην επίθεση. Και δεν υπάρχει λόγος, καθώς έχουν το προβάδισμα. Δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές αποφάσεις. Τρίτσος από το πλάι. Ιστοχή. 50-49. Κρατάει την ομάδα τους απόσταση αναπνοής. Σιάμος αλλάζει κατεύθυνση. Πίνει έξω. Τριγωνόπουλος και πάλι στον Σιάμο. Χαμηλή πάση στον Μπουρλό. Αυτό θα πάρει την εκτέλεση, δεν το βάζει. Βγήκε η άμυνα από τους Gladiators. Ο Μπουρλός θα κάνει το φάουλ για να σταματήσει την επέλαση του Τζακίρι. Είναι και τότε το φάουλ του Μπουρλό, όπως θα καθίσει στον πάγκο, Δαμίγος και Κοψιδάς. Στο μάτς τώρα. Νάνος. Δίνει συνέχεια στο μάτς, 4-45 για το τέλος. Ματαλίδης παίρνει τελεία μαρκάριστος, άτυχος όμως θα τον πήγει και βγήκε η μπάλα. Μότσιος. Γυρίζει, θα γυρίσει το φάουλ από τον Πρίτσο. Μόλις το πρώτο ομαδικό αυτό το Μιχάλεμ στο 4ο δεκάλεπτο. Ωστόσο είναι βολές για τον Μότσιο. Χάνει την πρώτη εκείνος. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα μπει μέσα αυτή, 51-49. Νάνος, παίρνει ξανά. Πρίτσος θα εκτελέσει για τρεις. Το σούτ είναι άστοχο, όμως ο Σιάμος όμως δεν μπορούσε να καθάρισει το rebound. Ντάγκας τώρα θα περάσει το ματσί της Gladiators. Για να καθίσει τον πάγκο ο Νάνος. Ταλίδης δεν κατάλαβε την κίνηση του Ντάγκα. Με το λάθος αλλά έχουμε και μπρος πίσω. Κατοχή έτσι είναι για τους Χάρλεμς. Αμίγος. Ενώ μπαίνουμε στο τελευταίο τετράλεπτο. Ξανάδα μήπως παίζει με τον Σιάμο. Με το δεξί εκείνος δεν μπορεί να εκτελέσει σωστά. Μότσιος στον Δαμίγο, 10 δευτερόλεπτα για τους Φλέν. Δαμίγος ωραίες κινήσεις, συμπαλέφτα στον Μότσιο. Ήταν κατευθείαν δύο πάνω του, καλάθι και φάουλ. Ο Μότσιος παρά την πίεση
και του Ψαράκη και του Βαταλίτη. Κατάφερε να αφήσει την μπάλα στο καλάθι για το 53-49. Και έχει και δικαίωμα για μια συμπληρωματική βολή. Συν 4 τον Χάρλεμ που μπορεί να γίνει και συν 5 σε ένα πάρα πολύ καθοριστικό σημείο. Μέσα και η βολή. 54-49 πλέον. Σαχίρης. Κλείστηκε εκεί ανάμεσα στην πολυκοσμία. Προσπάθησε να εκτελέσει. Δεν υπάρχει κάποιο φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Βάλε αυτά στον Μότσιο. Αλλά έγινε το λάθος. Οξυδάσε, έκοψε και άπλα στο χέρι του. Και έκοψε ο αμίγος. Τριγωνόπουλος. Βλέπει ο Τσακίρης. Και φεύγει μπροστά. Εθνιδιασμός τώρα για τους Αντρέιτος. Το έδωφος ο Τσακίρης. Και θα σκοράρει κιόλας. 54-51. Έχανε την ισορροπία του ο Τσακίρης εκεί, πέτυχε ένα πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. Ενώ έχουμε φωνές τώρα από τον πάγκο των Gladiators. Νομίζω οι διαμαρτυρίες είναι για διαθλητικό φάουλ, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ υπάρχει διακοπή για time out. Τσακίρη στη γραμμή για να εκτελέσει την συμπληρωματική βολή. 54-51 το σκορ. Θα βάλει και τη βολή. 54-52. Στο δίποτε διαφορά. Τελευταία 3 λεπτά στο παιχνίδι. Αυτά που διανύουμε. Αν δεν υπάρχει κάτι, κάποιο έξτρα πεντάλεπτο. Όσιος πήρε λαστόχηση ο Σκάμος, ξανακερδίζει. Φωνές από τον πάγκο των Gladiators, ξέσπασε ο Νάνος. Καθώς δεν καθάρισαν την φάση στους παίκτες του. Ενώ τώρα θα βγουν κερδισμένοι οι Gladiators. Προσπαθούν να εντυπώσουν τους παίκτες τους. Νάνος και Αδάς από τον πάγκο. Με δίποντο ισοφαρίζουν, με τρίποντο περνούν και πάλι μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Πολύ ωραία η πάσα, θα την εκμεταλλευτεί ο Ψαράκης για το 54-54. Όλα τα λεφτά η πάσα του Τσακίρη. Λαμίγος. Σκιάμος στον Κοψιδά. Στέκεται εκείνος, παραλίγο να κάνει βήματα. Δαμίγος θα πάρει την εκτέλεση και θα το βάλει από το πλάι. 56-54. Και πάλι Χάρλεμς μπροστά. Σακίρης. Βρίτσος στον Ντάγκα. Κάνε την κίνηση ο μισηχρόνης. Ο Ντάγκας κρατάει για να πάρει το τρίποντο. Δεν είναι καλό το σουτ. Αμίγος βγάζει τους Χάρλεμ στην επίθεση. Κακέρις της έχει γίνει επιθετικό φαουλ. Νομίζω στην προσπάθεια για σκρίν δόθηκε. Ο Μότσιος πρέπει να το έχει κάνει. Και είναι το δεύτερο ομαδικό αυτό των Gladiators. Τέσσερα ομαδικά υπενθυμίζω έχουν οι Χάρλεμ στο 4ο δεκάλεπτο. Σακίρης. Πέρασε, πήγε στο lay-up και σκόραρε. 56-56. Και πάλι ισοπαλία στο μάτς, 1 και 10 για το τέλος. Κοψιδάς. Έχει με το Σταυρόπουλο, το σκρόχνει ο Ντάγκας, κάνει το φάουλ.
υπήρχε mismatch εκεί, οπότε έγινε σκόπιμα το φάουλ από τον Ντάγκα. Τρίτο ομαδικό των Gladiators, 1-1. Ένα λεπτό και ένα δευτερόλεπτο για το φινάλε. Μότσιος βρήκε για τον Κοψιδά. Του δίνει ξανά εκείνος, αλλά δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του Μότσιος. Τσακίρης. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα. Πιέζει ο Σιάμος. Θα πέσει στο παρκέ. Δεν υπάρχει κάτι. Τσακίρης στον Ντάγκα. Είναι ολομόναχος. Θα εκτελέσει για την βρίσκη σίδερο. Ο ίδιος με αυτοθυσία παίρνει το επιθετικό rebound. Τσακίρης γύρισε γρήγορα στην άμυνα του ο Σιάμος. 7 δευτερόλεπτα για την επίθεση των Gladiators. Τώρα έχουμε επιθετικό φάουλ. Έπεσε πάνω στον Σιάμο ο Τσακίρης. Διαμαρτυρίες από τον παίκτη των Gladiators. Έχουμε από 4 ομαδικά για τις δύο ομάδες. Σε 9,9 στο ρολόι. Σιάμος. Δεκαέξι δευτερόλεπτα για την επίθεση των Χάρλεμ. Συμπάλα στον Κοψιδά. Παίρνει το δίποντο εκείνος, δεν το βάζει. 14 δευτερόλεπτα όλα για τους Gladiators. Ευκαιρία τους να πάρουν το μάτς. Τα κύριστα, 7 δευτερόλεπτα. 5, 4, 3, Τσακίρης κάνει το βήμα πίσω, εκτελεί για τρεις μέσα! Τρίποντη μαχαιριά από Τσακίρη, ο οποίος δείχνει και τον ουρανό. 56-59, με συγχωρείτε. Το προβάδισμα πλέον στα χέρια των Gladiators. Και οι Harlems έχουν 1,3 στη διάθεσή τους για να μπορέσουν να ψάξουν ένα τρίποντο ισοφάρισης. Πάμε σε μια διακόπη για το time out και επιστρέφουμε με την συνέχεια. Επιστρέφουν σιγά σιγά οι δύο πεντάδες. Να δούμε αν μας επιφυλάσσει και κάτι άλλο το σημερινό παιχνίδι. Στο τελευταίο 1,3 από απομένει. 56-59 ο Τσακίρης με τρίποντη εκτέλεση. Έχει βάλει το συν 3 τους Gladiators. Να δούμε αν μπορούν να κάνουν κάτι. Η Χάρλεμ παίρνει και εκτελεί ο Σταυρόπουλος, στο σίδερο η μπάλα. Φινάλι λοιπόν του μάτς και οι Gladiators θα ξεκινήσουν με το δεξί στην νέα Master League. Θα πάρουν την πρώτη τους νίκη σε αντίθεση με τους Χάρλεμ, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις υποχρεώσεις τους στην Master με ήττα. Αυτά λοιπόν εδώ από το Κάρβουνο, Χάρλεμ Gladiators 56-59.